Εντάξει. Θεωρώ ότι το έργο του Αγγελόπουλου είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον υλικό και με τον γράφο. Αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο στη σκηνοθετική του αξία, η οποία την αναγνωρίζω και είναι οικουμενική, δηλαδή έχει ξεπεράσει τα σύνορά μας. Θεωρώ ότι είναι ένας σκηνοθέτης, ο οποίος πλέον είναι αναγνωρισμένος όχι μόνο ελληνικά αλλά και παγκόσμια. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό στο έργο του είναι ότι είναι η καλλιτεχνική του αξία. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος με συνέπεια, με τρομερή συνέπεια, έχει μείνει σε αυτό το σκηνοθετικό του όραμα και αναλόγως, γιατί υπήρχαν και κριτικές, υπήρχαν διάφορες και θετικές απόψεις και αρνητικές, έχω ακούσει για τον Αγγελόπουλο και έχω διαβάσει, αυτός παρέμεινε στο όραμά του και όντως βλέπουμε σε βάθος χρόνου ότι αυτό πέτυχε και γι' αυτό τον αναγνωρίζω και τον θαυμάζω για αυτό το όραμα που έμεινε πιστός. Η αλήθεια είναι ότι με το έργο του Αγγελόπουλου άργησα να έχω σχέση. Και αυτό γιατί άκουγα, γενικά ήμουν λίγο προκατηλημένος, γιατί άκουγα πράγματα όπως το έργο του είναι αργό ή βαρύ, κάποιους μπακαλίστικους χαρακτηρισμούς έχω να πω. Αλλά ταυτόχρονα άκουγα και χαρακτηρισμούς όπως, δηλαδή, είχε δημιουργήσει ένα δικό του, μια δική του ορολογία, όπως εγώ αγγελοπουλικό τοπίο, αγγελοπουλικό πλάνο. Και όλο αυτό με έκανε λίγο να διστάσω και να είμαι λίγο προκατελημένος να δω Αγγελόπουλο. Και η αλήθεια ότι άργησα. Είχα δει κάποιες ταινίες, αλλά τις περισσότερες είδα όντας φοιτητής και αναλύοντάς τες. Η πρώτη που είδα ήταν η Αναπαράσταση και πραγματικά αυτή έσβησε κάθε προκατάληψη που είχα. Ήταν μια εξαιρετική ταινία και με κάλυψε πλήρως σε όλα αυτά που είχα ακούσει και ένιωθα για τον Αγγελόπουλο. Θα πρότεινα σε κάποιον νέο, εξαιτίας και όλων αυτών που μπορεί να έχει ακούσει, να δείτε την Αναπαράσταση. Η Αναπαράσταση είναι μια ταινία που πραγματικά είναι κάτι πιο βαθύ από ό,τι δείχνει. Έχει όλο το αγγελοπουλικό αυτό στοιχείο που πρέπει να έχει και φαίνεται στις επόμενες ταινίες του, αλλά έχει και ένα υπόρρητο νόημα μέσα που μιλάει για τη μετανάστευση και όλα αυτά που τα λέει πιο υπόγεια από ό,τι οι υπόλοιπες ταινίες θεωρώ. Η Αναπαράσταση δημιουργεί ένα μυστήριο. Όταν την είδα πρώτη φορά, μου δημιούργησε ένα μυστήριο τέτοιο. Ήθελα, ενώ ήξερα το τέλος, γιατί φαίνεται την αρχή, ήθελα τόσο πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, που πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική ταινία. Όσον αφορά σε νέους κινηματογραφιστές, οι ταινίες του για μένα είναι μικρά διαμαντάκια που μπορούν να κλέψουν και να εμπνευστούν πραγματάκια από μέσα για να κάνουν πιο ωραίες τις ταινίες τους. Όπως είναι, ας πούμε, τα μονοπλάνα του, τα πλάνα σε κάνους, όπως τα λένε, τα οποία θεωρώ που μεταφέρουν, ας πούμε, αυτό το μονοπλάνο στο θίασο με τους ηχίτες που αλλάζει το χώρο και το χρόνο ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο πλάνο, είναι εξαιρετικό. Επίσης παίζει πολύ ωραία με τις εκτός κάδρου δράσεις, οι οποίες επίσης υπέροχες το πώς παίζει με τον ήχο και τα υπόλοιπα στοιχεία. Αυτά όλα, άμα αρχίζουμε και εμπνεόμαστε από αυτά, νομίζω ότι οι ταινίες μας θα πάνε ακόμα καλύτερα.